Και πριν βέβαια γέθηκε το υπολίγον και από τη Μόσχα, αλλά είδε η Μόσχα περί τίνος επρόκειτο και αντέδρασε και ξεσήκωσε αυτούς που τους συκοφαντούν, τους παπάδες, για να πάρουν το Ευαγγέλιο και το Σταυρό στο χέρι, να εμψυχώσουν τον ρώσικο λαό και να κυνηγήσει και να τσακίσει τις στρατιές των ναζιστών. Λοιπόν, μην μιλάμε και λέμε λοιπόν όλο για ποδόσφαιρα, όλο για ηθοποιούς, όλο για τραγουδιστές, όλο για ανούσια πράγματα, για δίκες και παραμύθια σε αυτόν τον τόπο. Βαρεθήκαμε πια να ακούμε τι λέει ο Α και τι απαντάει το άλλο κόμμα εδώ μέσα. Βαρεθήκαμε πια να ακούμε αυτή την αηδία των διαξεφισμών και της αντιπαλότητας που δεν τελειώνει ποτέ πια. Μα δεν θα μονιάσουμε σαν Έλληνες ποτέ να δούμε το κοινό μας εθνικό συμφέρον και από προδοσία θα μεταβαίνουμε εις προδοσία χάριν μικρό θα λέγαμε κομματικών σκοπιμότητων και συναλλαγών. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση αυτή. Ιδού λοιπόν ο χάρτης που θέλω να εφαρμόσουν οι νέες τάξεις των πραγμάτων και υπάρχουν και άλλοι χάρτες, θα αναφέρουμε σε άλλη εκπομπή, που μιλούν και το πώς θα πραγματοποιηθεί αυτός ο διαμελισμός της Ορθοδοξίας μας. Θα μιλούν τα γεγονότα πια. Αυτά δεν φαίνονται τώρα πλέον ως κάτι το πολύ μακρινό. Φαίνονται ως κάτι το πολύ κοντινό, εάν δεν αφυπνιστούμε και δεν αντιδράσουμε. Δεν αντιδράσουμε στις σκοπιμότητες και του Βατικανού και της ΕΟΚ και οποιοδήποτε άλλο οργανισμού έρχεται τόσο νύπουλα να μας κάψει τον λάκκο και να μας διαμελήσει. Γιατί προσέξτε αγαπητοί τηλεθεατές, όπως προείπα, δεν μας μιλάνε για πρώην Γερμανία, μας μιλάνε για τις δύο Γερμανίες μία. Δεν μας μιλάνε για πρώην Ιταλία, και αυτοί να την κόψουν αν είναι να κόβουνε. Αν είναι η μόδα να κόβουν τα κράτη, να κόψουν και την Ιταλία. Και εκεί έχουμε εμείς Έλληνες. Και στη Βόρεια Ιταλία είναι άλλοι που δεν είναι καθαρός, θα λέγαμε, ομοιογενείς. Να κόψουν λοιπόν και τις άλλες χώρες. Γιατί κόβουν μόνο ορθόδοξες χώρες? Τι είναι λοιπόν? Από εδώ έπεσε το μικρόβιο του διαμελισμού και από εκεί όχι? Θέλουν να μιλάνε λοιπόν πρώην Ρωσία, πρώην Τσεχοσλοβακία. Δεν ήταν καλό να είναι ενωμένες χώρες? Γιατί? Πρώην Ιουγκοσλαβία και τώρα η σειρά μας να μας πούνε πρώην Γκρίς. Πρώην Γκρέξια, δηλαδή περιφρονητικά, πρώην Ελλάδα. Λοιπόν, το λέει το άρθρο το ίδιο. Από τότε η Ρώμη επιχειρεί από τα παρασκήνια την διεθνή αναγνώριση της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας ή τουλάχιστον της Εκκλησίας της. Η Καθολική Επισκοπή των Σκοπίων κατέστη η έδρα μεγάλων μυστικών διπλωματικών χειρισμών. Το λένε οι ίδιοι. Οι ίδιοι στα άρθρα τους. Αυτοαποκαλύπτονται. Και μετά μιλούν όπως πρέπει να γίνει. Όπως αν είναι δυνατόν να γίνει εκκλησία ορθόδοξο στην Κροατία. Εκκλησία ορθόδοξο στην Κροατία. Κοιτάξτε ότι τρόπον τι να θέλουν να μας δώσουν ένα δώρο στην Ορθοδοξία, να μας κάνουν εκκλησία ορθόδοξη στην Κροατία. Φυσικά όταν διαμέλησαν την Ορθόδοξη Ιουγκοσλαβία, σου λέει να δώσουμε και ένα δώρο να πούμε ότι είναι γενναιόδωρη η Παπική και το Βατίκανο, να κάνουν ορθόδοξη εκκλησία της Κροατίας. Της Βοσνίας άλλη, του Βελιγραδίου άλλοι, δηλαδή να διαμελήσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία, ώστε μία-μία Ορθόδοξη επιμέρους Εκκλησία να την αφομοιώσουν, να την απορροφήσουν, να την καταπιούν. Γιατί είναι δυσκολότερο να καταπιούν μια ενιαία Ορθόδοξη Εκκλησία παρά να καταπιούν μία-μία Εκκλησία. Και τονίζει εδώ την ανάγκη να συσφιχτούν οι σχέσεις μεταξύ της Ορθοδοξίας και της Καθολικής Εκκλησίας, να ενταθεί, λέγει, ο διάλογος Ορθοδόξων και Καθολικών επί του Κροατικού εδάφους. Θα πούμε αν μπορεί να γίνει αυτός ο διάλογος και ποιος διάλογος έγινε και ποιος οικουμενισμός είναι αυτός τον οποίον υπηρετεί το Βατικανό. Ας πέψω λίγο γιατί έχουμε πολλά στοιχεία να πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, δεν είναι εμείς που τα κινούμε αυτά, εμείς που θα επιθυμούσαμε να έχουμε αυτά τα σχόλια και αυτές τις ομιλίες. Κοιτάξτε πάλι από την αυτήν καθολική, τις 4 Μαΐου του 1993, ο Πάπας
στην Αλβανία. Μήπως μπορούν να μας πούν γιατί δεν πάει ο Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Αλβανία. Μήπως μπορούν να μας πούν οι παπικοί του Βατικανού γιατί δεν επιτρέπουν στην Βόρειο Ήπειρο να μεταβούν οι τέσσερι χειροτονημένοι από το Πατριαρχείο Μητροπολίτες της Βορείου Ήπειρου. Και φυσικά στην Αλβανία είναι γύρω στο 10% είναι παπικοί. Ρωμαιοκαθολικοί όπως λένε κάποιοι. Όμως είναι πάνω από 30 είναι ορθόδοξοι. Περισσότεροι από 30% σε όλη την Αλβανία. Στη δε Βόρειο Ήπειρο είναι το 90%. Είναι ορθόδοξοι. Τι είναι 95% είναι ορθόδοξοι. Κάτι λίγοι είναι οι άλλοι. Λοιπόν, γιατί δεν λέγει ο Πάπας, αφού μιλάει για ελευθερία της Εκκλησίας, μιλάει για ότι δεν επεμβαίνει στις σχέσεις στις άλλες ορθόδοξες εκκλησίες, γιατί στέλνει καρδιναλίους στην Βόρειο Ήπειρο, γιατί. Γιατί δεν λέγει μια κουβέντα στον Μπερίσα να δεχτεί τους τέσσερους Μητροπολίτες Ορθοδόξους που χειροτώνησε το Πατριαρχείο. Γιατί, όπως αναφέρουν η Εστία Φερρυππίν αναφέρει σε ένα άθρο της, πήγαν καρδινάλοι και Ιησουίτες και άλλοι μοναχοί και ψαρεύουν ένα χωριάτι σε κάθε χωριό και τάζουν φούρνο με καρβέλια. Γιατί έκαναν ακόμα και παιδομάζωμα. Πήραν νέους, όπως αναφέρθηκε από κανάλι το ΕΤΡΙΑ της Θεσσαλονίκης, από καθηγητή Πανεπιστημίου. Γιατί πήραν και τέτοιους νέους που τους ξύπασαν ότι θα τους δώσουν ό,τι θέλουν, μόρφωση, χρήματα, σπουδές και να τους ξαναγυρίσουν, πώς δηλαδή, ως γενιτσάρους, ως ουνίτες να γκρεμίσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας. Αν γι' αυτό είναι που εμποδίσουν την προσέλευση των τεσσάρων Μητροπολιτών Ορθοδόξων. Και ρωτάμε. Τι γίνεται τέλος πάντων στη Βόρειο Ήπειρο. Όλα τα πουλήσαμε. Και δεν είναι αρκετό ότι εκεί είναι γύρω στις 400 με 500 χιλιάδες Ορθόδοξοι Βόρειοπειρώτες, τότε στην ιγνησιότεροι Έλληνες. Τους πουλήσαμε και αυτός, κυρία Πολιτεία. Ή τους δώσαμε και αυτούς ως φιλοδόρημα στον Άγιο Πατέρα του Βατικανού. Ιδού λοιπόν ο μεγάλος ψεύτης, ειρηνοκάπηλος, ο Πάπας που σκύβει δίθεν να προσκυνήσει την γη της Αλβανίας και μετά γίνεται θηρίο να καταπιεί τους Ορθοδόξους. Μα δεν μας συγκινούν πια αυτοί οι θεατρινισμοί. Δεν μας συγκινούν. Και ο μεν Πάπας αφέθη ελεύθερος επειδή η διπλωματία του Βατικανού τα κατάφερε, δίνει χρήμα, δίνει βοήθεια, μεσητεύει στην ρωμαϊκή, θα λέγαμε, κυβέρνηση, τις Ρώμες στην κυβέρνηση, την Ιταλική κυβέρνηση, ώστε να δώσει κάποιες εγγυήσεις εκεί, όπως δεν θα πάνε οι Έλληνες, πως δεν θα χαθεί η Βόρειος Ήπειρος και ποιος τους απείλησε. Αφού είμαστε κορόιδα εμείς οι Έλληνες, μπορούσαμε να τα είχαμε λύσει τα προβλήματά μας, όχι με την ρουτίνα του ψεύτικου κονδυλοφόρου της αηδιαστικής ελληνικής διπλωματίας που τέλος πάντων γίναμε γελοί παγκοσμίως, αλλά μπορούσαμε να τα λύσουμε τα προβλήματά μας με άλλον τρόπο, με άλλη ξυφολόγη, ονοονοήτου, με τρόπους εύχημους και ωραίους, όταν καταπατώνταν τα δικαιώματα και καταπαντώνται τα δικαιώματα. Τα πάντα, τίποτε δεν είναι σεβαστό τώρα και τώρα στην Βόρεια Ήπειρο και στην Αλβανία. Τίποτε, κανένα δικαίωμα. Και εμείς καμαρώνουμε. Είμαστε αυτοί που ακούμε τα ελληνικά λόγια του Βατικανού. Γιατί δεν κάθισες Πάπα στη Ρώμη και να πεις γεννηθεί το Εκκλησία και γένετο Εκκλησία. Γεννηθεί το, ας πούμε, Ιουνία στην, και γένετο Ιουνία. Πήγες εκεί εσύ. Αγκάρψες και τόσους Φραγκισκανούς και άλλους Ιησουίτες μοναχούς και λοιπά και καρδιναλίους και οργάνωσες την Εκκλησία και έκτισες ναούς και χειροτώνησες τέσσερους επισκόπους και θεμελίωσες ναούς και έκαμε και μάλιστα έναν ναό στο σκούταρι της Ιεράς Καρδίας του Χριστού. Δηλαδή τι είναι ο Χριστός? Αλλού καρδιά, αλλού κεφάλι, αλλού πόδια. Και έχουμε και άλλη ανακοίνωση για γιορτή επίσημη της Ιεράς Καρδίας. Αυτά είναι τα Βατικανά, αυτοί είναι οι παπισμοί. Λοιπόν, γιατί
Άγιο Πατέρα του Βατικανού, αν εσύ αγαπούσες την ειρήνη στον κόσμο, δεν είπες μια κουβέντα. Είναι απαράδεκτο να έρθω εγώ που έχω εκπροσώπηση μόνο 10% και να μην είναι εδώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης που έχει 30%, 35% Ορθοδόξους. Αυτή είναι η ειρήνη. Αλλά εσείς κάμετε το παν να εξουνιστεί όλη η Βόρειος Ήπειρος. Όπως κάνετε την αυτή προσπάθεια και για την Ιουγκοσλαβία που θα πούμε στη συνέχεια. Αλλά να δούμε και ένα άλλο ντοκουμέντο. Να έρθουμε πάλι στην Καθολική, 11 Μαΐου του 1993, σε ένα άρθρο που γράφει «Συνήρθε η ιεραρχία από 20 έως 24 Απριλίου, των παπικών εδώ στην Ελλάδα». Και μεταξύ πολλών άλλων, η Ιερά Σύνοδος, ακούστε, είναι κατηγορηματικά αντίθετη στην ύπαρξη της ενδείξεως θρήσκευμα. Στις νέες αυτές ταυτότητες και εξέδωσε ειδική δήλωση για να εκθέσει τη θέση της τόσο στους Έλληνες Χριστιανούς Καθολικούς, όσο και σε οποιονδήποτε θα ήθελε να τη γνωρίσει. Πριν από ένα χρόνο έλεγαν οι παπικοί εδώ, δεν μας ενδιαφέρει, είτε γράφεται είτε δεν γράφεται, δεν μας ενδιαφέρει. Όταν τους ανοίξαν τα μάτια οι Εβραίοι και οι χιλιαστές, είπαν, α, έτσι είναι. Απάνω τους λοιπόν, σαν σακάλια να φάμε την Ορθοδοξία. Και στην ουσία, ποια είναι η σκοπιμότητα να μην αναγράφεται το θρήσκευμα, όπως επανειλημμένως έχουμε τονίσει. Ποια είναι η σκοπιμότητα? Να καλυφθούν με το μανδύα του αγνώστου, του αθώου, και να γίνουν δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, καθηγητές, να διδάξουν την νουνία, τον παπισμό και την αίρεση οι άλλοι, οι χιλιαστές και οι άλλοι, μέσα στα σχολεία. Και αυτό είναι το μόνο παράδειγμα το οποίο μας αναφέρουν ότι καταπαντώνται δήθεν τα δικαιώματα. Το μόνο παράδειγμα. Ότι δεν διορίζονται δάσκαλοι να διδάσκουν αίρεση μέσα στα σχολιά. Μα ποιος τους είπε ότι είναι ανθρώπινο και αξιοπρεπές να διδάσκουν ουνίτες τους 98,2% ελληνόπαιδες που είναι ορθόδοξοι? Αυτό είναι ελευθερία? Ελευθερία στις θρησκευτικές συνειδήσεις? Αχ, τι απάτες έχουν. Πόσο λοιπόν έρχονται να πλανήσουν τον ορθόδοξο ελληνικό λαό και να τον ξυπάσουν λέγοντας ότι όλα πάνε καλά, φίλων λοιπόν το Βατικανό, Άγιο Πατέρας και τα τι αυτά. Ποιος δεν ήθελε να είχαμε φίλοι? Ποιος ήθελε να λέμε τα τροτά της ψευτοχριστιανοσύνης της Δύσεως? Εμείς θέλουμε να πούμε τα καλά. Έχουν και καλά, αλλά μέσα σε τόσα στραβά και ανάποδα και σε τέτοια εγκλήματα, θα πούμε στη συνέχεια. Τα καλά πού να πάνε? Πού θα πάνε? Σε ένα άρθρο λοιπόν στην αυτήν εφημερίδα 4 Μαΐου του 1993, προσελητισμός και ορθοδοξία, λένε μεταξύ άλλων, πάλι είναι αυτός, να πούμε ότι είναι ορθόδοξος κληρικός, ο Γιώργος Τσέτσης, το προσβύτερος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Γενέβη. Δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί αν ήταν γνήσια ορθόδοξος δεν θα κολάκευε τους παπικούς και τους σουνίτες. Και λέγει και κατηγορεί: «Ο κόσμος διαρκώς απομακρύνεται από τον Θεό και τίνει να αγνοεί ή και να καταπολεμεί το σωστικό μήνυμα του Ευαγγελίου».